Καρότο από το Υπουργείο Εσωτερικών και μαστίγιο από το Υπουργείο Οικονομικών η ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά, με τους φορολογούμενους να δίνουν μάχη να προλάβουν την προθεσμία μετά την ανακοίνωση για μη χορήγηση παράτασης μετά τις 31 Αυγούστου. Μέχρι τότε μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να μπει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών και να δηλώσει όσα τετραγωνικά δεν έχει δηλώσει μέχρι σήμερα. Αυτό αφορά τις οικοδομές και οικόπεδα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν πληρώνει, απαλλάσσεται πλήρως και από την κυρίως εισφορά και από προσαυξήσεις για πριν το 20, όμως από το 2020 και μετά θα χρεώνεται με τα κανονικά τετραγωνικά. Και ενώ μέχρι στιγμής πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει περίπου 21,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου να απαλλαγούν από το χαράτσι και να διαγράψουν οριστικά πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών, αυτό που πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί είναι ότι αν έπειτα προβούν σε μεταβίβαση ακινήτου, είτε ακόμα και δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, το Υπουργείο Οικονομικών θα τους χρεώσει αναδρομικά τον ένφια των 5 τελευταίων ετών. Προϋπόθεση για να δηλώσει κάποιος τα αδήλωτα τετραγωνικά είναι ότι πρέπει να διορθώσει το ε9. Αν θέλει να πάρει πιστοποιητικό έμφυα επειδή θα κάνει μία μεταβίβαση του ακινήτου ή επειδή θα αποδεχθεί μία κληρονομιά, επειδή το πιστοποιητικό έμφυα αφορά την τελευταία πενταετία, τότε σε αυτή την περίπτωση θα κληθεί αναδρομικά για την πενταετία αυτή να πληρώσει με αυξημένα τετραγωνικά. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μία μεταβίβαση του ακινήτου του που έχει συμπληρώσει τα τετραγωνικά του και την κάνει το 2022, θα έχει πληρώσει αυξημένο έμφυα για το 2020, το 2021 και το 2022, οπότε θα κληθεί να πληρώσει για το 2019 και το 2018. Οι φοροτεχνικοί συνιστούν την προσοχή των πολιτών στην αλλαγή του ε9, αφού η μεταβολή των στοιχείων σε προγενέστερη ημερομηνία σημαίνει επίσης αναδρομική καταβολή του ένφια για τα τελευταία 5 έτη. Αν κάποιος θέλει να διορθώσει τα τετραγωνικά του με 5 χρόνια πριν, η ημερομηνία δηλαδή προγενέστερη της σημερινής διόρθωσης, θα επιβαρυνθεί με την διαφορά του ένφια. Θα υπολογίσει δηλαδή το σύστημα από μόνο του και θα γίνει νέα εκαθάριση στον ένφια με βάση τα νέα τετραγωνικά τα οποία δηλώνουν. Συνιστούμε όμως την προσοχή όσων θέλουν να μπουν στο σύστημα αυτό, διότι μετά την οριστικοποίηση θα γίνουν και σχετικοί έλεγχοι, έτσι ώστε τα τετραγωνικά που αφορούν τις ιδιοκτησίες, είτε είναι στους λογαριασμούς του ΔΕΗ για τους Δήμους, είτε είναι στο ε9 περιουσιολόγιο, είτε είναι στο χτηματολόγιο, το οποίο ολοκληρώνεται και αυτό, πρέπει να έχουν απόλυτη ταύτιση μεταξύ τους. Για να μην υπάρχουν προβλήματα είτε σε μεταβάσεις, είτε σε πωλήσεις, είτε σε γονικές παροχές, είτε σε κληρονομίες. Μπρος γκρεμός και πισωρέμα για τους ιδιοκτήτες, αφού μετά τη λήξη της προθεσμίας τακτοποίησης των αδήλωτων τετραγωνικών θα ενεργοποιηθούν πρόστιμα τα οποία είναι υπέρογκα. Όσον αφορά στο ΤΑΠ, το πρόστιμα μπορεί να φτάσει και το 200% του αναλογούντος ποσού. Ενώ για τα δημοτικά τέλη, οι φορολογούμενοι μπορεί να λάβουν μπιλέτο και στο 100% του ποσού.